Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι ζωντανός ο Κύριός μας, αληθινός ο λόγος Του και είμαστε μακάρι, αδερφοί, διότι αυτά που ζούμε, όσο ονειρευόμενοι είμαστε, γιατί ο Κύριος, αδερφοί, ο λόγος Του θέλει να κατοικεί πλουσίως μέσα στις καρδιές μας. Και όταν κατοικεί ο λόγος του Θεού πλουσίως μέσα στις καρδιές μας, είμαστε μακάρι γιατί ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε σε ποιον να απευθυνθούμε και ποιος να μας μιλήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Δόξα στον Κύριο. Με τη χάρη του Χριστού μας, αδελφοί, από τη 1041 σελίδα, διαβάσουμε το κεφάλαιο, το Δέλτα, από την επιστολή προς Φιλιππησίους, είναι το Δέλτα κεφάλαιο, με τη χάρη του Ιησού μας Χριστού. Όθεν αδελφοί μου, 1041 σελίδα. Όθεν αδελφοί μου, αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός μου, ούτως στέκεστε εν Κύριο αγαπητοί. Παρακαλώ την Ευωδία, παρακαλώ και τη συντύχη να φρονώσει το αυτό εν Κύριο και παρακαλώ και σε σύντροφε γνήσιε βοήθεια αυτάς, έτινε συναγωνίστησαν με τεμού στο Ευαγγέλιο νομού και με τον Κλίμεντα και τους λοιπούς συνεργούς μου, τους οποίους τα νόματα είναι εν βιβλίο ζωής. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, πάλιν θέλω επί χαίρετε. Η επιοίκειά σας σας γίνει γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους, ο Κύριος είναι πλησίον. Ημεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει τη αρετή και αν τη έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Εκείνα τα οποία και εμάθατε και παρελάβατε και ακούσατε και είδετε εν εμεί, ταύτα πράτετε. Και ο Θεός της ειρήνης θελήσετε με θυμών. Εχάριν δε εν Κυρίω μεγάλος, ότι τώρα τέλος πάντων εδείξατε αναθάλουσα την υπερεμού φροντίδα, περί του οποίου και φροντίζετε πλην δεν είχετε ευκαιρία. Ουχή ότι λέγω τούτο διότι υστερούμε, επειδή εγώ έμαθα να είμαι αυτάρκης, εις όσα έχω. Εξεύρω να ταπεινώνομαι, εξεύρω και να περισσεύομαι. Εν παντή τόπο και κατά πάντα είμαι διδαγμένος, και να χορτάζομαι και να πεινώ, και να περισσεύομαι και να υστερώμαι. Τα πάντα δύναμη διοτεδυναμούντος με Χριστού. Πλην καλώς επράξατε γενόμενες συγκοινωνίες στην θλίψη μου. Εξεύρετε δε και εσείς Φιλιππήσιοι ότι εν αρχή του Ευαγγελίου, όταν εξήλθαν από Μακεδονία σου, δε μία εκκλησία συγκοινώνησε με τεμού, περιδόσεως και λήψεως ημείς εις μόνη. Διότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δεις μη εμπέψατε εις τη χρίαν μου. Οχι τη ζητώ το δώρον, αλλά ζητώ τον καρπό των πλεονάζων εις λογαριασμών σας. Έχω όμως πάντα και περισσεύομαι. Εν επλήστην δεχθείς παρά του Επαφροδίτου τα σταλέντα από εσάς. Ως μην ευωδίας, θυσίαν δεκτή, νευάρισον εις το Θεό. Ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρία σας κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη, δια Ιησού Χριστού. Εις δε τον Θεό και Πατέρα ημών έστω η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ασπάσετε πάνταν, Άγιον εν Χριστώ Ιησού. Σας ασπάζονται οι μεταμού αδελφοί. Σας ασπάζονται πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε οι εκ της οικίας του Κέσαρους. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η μεταπάντων ημών. Αμήν. Αλληλούια. Πολύ, πολύ μεγάλο κεφάλαιο, σημαντικά πράγματα αδελφοί. Θησαυροί μέσα από το Λόγο του Θεού. Ένα-ένα το εδάφιο, αν το πάρει κάποιος και το διαβάσει, αδελφοί, θα βρει θησαυρού σε κάθε ένα ξεχωριστό εδάφιο, με προτροπές του Κυρίου, με λόγια του Πνεύματος Αγίου, με ομολογία αδελφού μας, με εμπειρίες τις οποίες έχει ζήσει, πράγματα τα οποία έχει κάνει ο Θεός και πράγματα τα οποία λέει ο Κύριος για εμάς, αδελφοί, αυτόν τον έσχατο καιρό, διότι χρειαζόμαστε οδηγίες, αδελφοί. Και οδηγία συγκεκριμένη για κάθε αίτημα της ζωής μας, αλλά και οδηγίες, αδελφοί, σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό, διότι το Πνεύμα του Θεού, ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο δια των χαρισμάτων Του, δεν σταματάει ποτέ να εργάζεται και να ενεργεί εν μέσω του λαού Του. Δεν σταματάει ποτέ ο Κύριος να μιλάει στις καρδιές του λαού αυτού. Δεν σταματάει ποτέ ο Κύριος να δίνει στον κάθε έναν που εξητάει το πρόσωπο του Θεού και αν εξητάς το πρόσωπο του Θεού σήμερα, γιατί θέλεις η ζωή σου να είναι μαζί με τον Χριστό, να είναι κοντά με τον Χριστό, να περπατάς μαζί με τον Κύριο, ο Κύριος δεν πρόκειται να σε αφήσει ποτέ. Και όσο είσαι μαζί με τον Χριστό, ο Θεός θα σου δίνει, θα σε γεμίζει, θα σε πληθαίνει, θα μεγαλώνει τη χάρη του πάνω σου, θα σου χαρίζει ο Κύριος αποκαλύψεις Πνεύματος Αγίου, όχι από κάπου μακριά ή από κάτι διαφορετικό, μέσα από το Λόγο Του. Θα σου ανοίγει ο Θεός τη διάνοια και θα σου δίνει θησαυρούς, οι οποίοι είναι και κρυμμένοι μέσα στο Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Και ζούμε
αυτές τις έσχατες ημέρες, αδελφοί, μέσα σε αυτή τη θλίψη που υπάρχει στη γη, μέσα στην αμαρτία η οποία κατακλείζει τη ζωή μας, ζούμε το Λόγο του Θεού να μιλάει μέσα στην καρδιά μας. Και σήμερα ήρθες και ήρθα και ήρθαμε, αδελφοί, γιατί θέλουμε να μας μιλήσει ο Χριστός, ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας έχει μιλήσει όση ώρα είμαστε εδώ. 20 λεπτά είναι το κήρυγμα ήδη. Μας έχει μιλήσει ο Χριστός, αδελφοί. Μας έχει μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έρχεται ο Θεός να αλλάξει τη σκέψη μας. Και η σκέψη μας, αδελφοί, πρέπει να φύγει από αυτό το οποίο σκεφτόμενοι είμαστε εμείς, αλλά να γεμίσει με τη σκέψη του Κυρίου. Τι θα ήθελε ο Κύριος να σκέπτομαι? Πώς θα ήθελε ο Χριστός να πορεύομαι αυτή τη στιγμή στη ζωή μου? Τι θα άρεσε στο Χριστό να έκανα ώστε να τον κάνω πιο ευτυχισμένο, πιο χαρούμενο, ώστε να απολαμβάνω κι εγώ τη χαρά του Κυρίου? Αυτή που ο Θεός σήμερα μας λέει, αδελφοί, να έχουμε τη χαρά του Κυρίου, που είναι τόσο δύσκολο και ακατόρθωτο στον άνθρωπο που δεν γνωρίζει το Θεό, αλλά εσύ γνωρίζεις το Χριστό. Ζεις με το Χριστό και περπατάς με το Χριστό. Και όσο περπατάς μαζί Του, θα χαίρεσαι γιατί είναι δίπλα σου. Θα χαίρεσαι γιατί πιάνει το χέρι σου. Θα χαίρεσαι γιατί ο Κύριος εισακούει τις προσευχές σου. Αλληλούια, ευχαριστούμε το Θεό. Γιατί τις πας ταπεινά ενώπιον του Θεού. Γονατίζεις, όπως ακούσαμε και πριν, μέσα στο δωμάτιό σου εν το κρυπτό, που κανένας δεν γνωρίζει. Και όταν μπαίνουμε, αδερφοί, μέσα στο ταμείο μας, εκχαίουμε την καρδιά μας στον Κύριο. Ανοίγει η καρδιά μας σε ποιον? Σε αυτόν ο οποίος καταλαβαίνει. Σε αυτός ο οποίος συναισθάνεται. Σε αυτόν ο οποίος έχει περάσει ο ίδιος δοκιμασίες. Τον Ιησού Χριστό μας, τον Κύριό μας, στη γη εδώ. Και υπευλήθη στην υπέρτατη ταπείνωση. Και η υπέρτατη ταπείνωση, αδερφοί, έγινε το παράδειγμα του φρονήματος ημών. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Που το φρόνημά μας, αδερφοί, θα είναι όπως του Χριστού. Δεν θα νομίζουμε ότι είμαστε κάτι, αλλά θα ταπεινώνουμε τον εαυτό μας εμείς, αντίστοιχα στη δικιά μας τη ζωή, ταπεινώνοντας τον εαυτό μας και βάζοντας τον εαυτό μας τελευταίο. Πώς να βάλω τον εαυτό μου τελευταίο? Όταν αφήνεις το Θεό να επιλέγει για σένα, είσαι μετά τον Κύριο. Όταν αφήνεις τον Κύριο να αποκριθεί πριν εσύ μιλήσεις, βάζεις τον εαυτό σου πίσω. Όταν εσύ είσαι επιοικής με τους αδελφούς σου, ταπεινώνεσαι. Δυσκολεύομαι καμιά φορά, γιατί ο αδελφός μου μπορεί να με αδικήσει, μπορεί να μου πει πράγματα. Η επιοίκειά μας, αδελφοί, ας είναι γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Ας είναι η μαρτυρία μας γνωστή και έσωθεν και έξωθεν, γιατί ο Κύριος είναι μαζί μας, αδελφοί. Να μας δίνει ο Θεός αυτή την επιοίκεια που ζητάει ο Κύριος να έχουμε σε όλους τους ανθρώπους, γιατί ο Κύριος, αδελφοί, είναι επιοικής με εμάς. Επιοικέστατος, θα έλεγα. Και μέσα στη ζωή μας, αδελφοί, η κατεύθυνση που έχει ο Θεός για εμάς είναι ότι σε συγχωρώ και έλα σε μένα, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι, αδελφοί, το φρόνημα του Χριστού. Η σκέψη του Κυρίου για εμάς. Δεν πειράζει για αυτό που έκανες. Δεν πειράζει για εκεί που έπεσες. Εγώ σε συγχωρώ και δείχνω την επιοίκειά μου. Άρα και εμείς, αδερφοί, να δείχνουμε την επιοίκειά μας σε όλες τις καταστάσεις και τα αιτήματά μας, όπως λέει και πιο κάτω, αδερφοί, να τα γνωρίζουμε στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Γνώρισε στη ζωή σου ό,τι αίτημα έχει στο Χριστό με λεπτομέρεια. Μην νομίζεις ότι η λεπτομέρεια θα κουράσει τον Κύριο. Η λεπτομέρεια θα κουράσει τους ανθρώπους. Η λεπτομέρεια θα κουράσει τον άνθρωπο που δεν μπορεί να σηκώσει βάρος. Ακόμη και εμένα η λεπτομέρεια της ζωής μου με κουράζει, γιατί εγώ δεν μπορώ να σηκώσω αυτό το βάρος της ζωής μου, γιατί έχει πολλές μικρές λεπτομέρειες η ζωή μου. Όμως ο Κύριος δεν κουράζεται. Όσο και να πας στο Χριστό, όσο και να του μιλήσεις, όσο και να μείνεις στα γόνατα, δεν θα σου πει ο Χριστός «με κούρασες». Θα σου πει «μείνε κι άλλο». «Μείνε κι άλλο στα γόνατα». Και θα ακούσω αυτό που έχεις να μου πεις. Και τώρα που άκουσα αυτό που έχεις να μου πεις, άκου τι θα σου πω κι εγώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα έρθει ο Χριστός, εσύ που πηγαίνεις στον Κύριο και γνωρίζεις όλα σου τα ζητήματα σε Αυτόν με ευχαριστία. Τώρα έρχεται ο Κύριος με ευγνωμοσύνη, γιατί σε καμαρώνει, να σου πει τι θα κάνεις στη ζωή σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί, αυτή είναι η θέση του ταπεινού ανθρώπου. Κύριε, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα και το γνωρίζω, βεβαιωμένα.
Και λέει ο αδερφός, είμαστε τενεκέδες ξεγάνωτοι. Και άλλα πολλά. Είμαστε ό,τι λιγότερο υπάρχει, ο λιγότερον του μηδενός. Και το αποδεικνύει ο Θεός στη ζωή μας αυτό, αδερφοί. Με γεγονότα, με καταστάσεις, μέσα στη ζωή σου ο Θεός αποδεικνύει ότι όσο και αν προσπαθήσεις, δεν θα τα καταφέρεις. Και ό,τι και αν κάνεις, ίσως αποτύχεις γιατί δεν έβαλες τον Κύριο μαζί σου. Και όταν βάζεις το Χριστό και η δόξα πάει σε αυτόν εκ των προτέρων, γιατί τον ευχαριστείς για αυτό που θα κάνει, τότε ο Θεός θα κάνει μεγαλεία, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά τα μεγαλεία τα οποία ακούμε και θέλουμε και περιμένουμε, γίνονται στις ζωές όλων μας. Και λέει και η Γραφή, μη λησμονούμε τις ημέρες των μικρών πραγμάτων. Όλα συντελούν στο να κάνει ο Θεός ένα ωραίο έργο. Και το ωραίο έργο το οποίο ξεκινάει ο Θεός, αδερφοί, θα το τελειώσει. Πού θα το τελειώσει? Στη βασιλεία του, στην αρπαγή της Εκκλησίας, στην προσωπική μας κλίση, εκεί ψηλά που θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Μέσα σε αυτό το έργο, αδερφοί, ο Θεός θα μας προσθέτει βάρος, θα μας δίνει έργο, θα μας δίνει χάρη, θα μας μαθαίνει πράγματα, θα μας εκπαιδεύει. Μετευχαριστίας πλησίασε τον Κύριο. Γιατί όταν τον πλησιάζεις με ευχαριστία, συμβαίνει κάτι μοναδικό, αδερφοί. Η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, που κανένας δεν μπορεί να την κερδίσει αυτή την ειρήνη, θα στη χαρίζει ο Κύριος, γιατί θα φυλάει την καρδιά σου από τα διανοήματα δια του Ιησού Χριστού. Δεν θέλω εγώ μέσα στη ζωή μου να έχω επιβουλές του εχθρού, να έχω διαλογισμούς και σκέψεις. Γιατί τι θα κάνω? Θα μου γκρεμίσουν την πίστη μου, δεν θα φυλακτεί η καρδιά μου και θα γκρεμίσω. Πάει η ειρήνη του Χριστού. Και τι λέει ο Κύριος, η ειρήνη του πρέπει να την κυνηγάμε πάντοτε στη ζωή μας. Γιατί η ειρήνη του Θεού, αδερφοί, είναι ένα δώρο από το Θεό. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, όλο τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Είσαι βαπτισμένος εμπνεύματι Αγίο. Είσαι βαπτισμένος στο Πνεύμα το Άγιο. Έχεις τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου και την ειρήνη που συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν πλήρη στη ζωή σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος μπορεί να σου χαρίσει όλο τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου πλήρη μέσα στη ζωή σου. Μέσα στη ζωή μας, μέσα στο περπάτημά μας, μέσα στην πορεία μας. Η πορεία μας είναι διαφορετική πολλές φορές. Άλλο δρόμο έχουμε εμείς, άλλο δρόμο έχει ο αδερφός μας. Καταλήγουμε όλοι μέσα από το στενό δρόμο όμως τον Κύριο, που είναι ο Κύριος που μας περιμένει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος, αδερφοί, φυλάει λοιπόν τα διανοήματά μας και επιτιμούμε στο όνομα του Χριστού το διάβολο. Μας έχει δώσει εξουσία ο Κύριος να επιτιμούμε κάθε επιβουλή αυτού και να μην έχει καμία εξουσία επάνω μας. Γιατί ο Κύριος, αδερφοί, είναι ο άρχον της ειρήνης και είναι αυτός ο οποίος έχει την εξουσία επάνω μας. Αυτός μας ορίζει, αυτός μας κατευθύνει, αυτός μας οδηγεί και η δόξα ανήκει σε αυτόν, αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Και οδηγίες τώρα. Όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, μην ακούμε φήμες. Μπορεί να μην είναι αληθινό ό,τι ακούς, μπορεί να μην είναι πάντα αληθινά. Ο Λόγος του Θεού λέει η αλήθεια όμως. Από εκεί μέσα θα το εξετάζεις. Ακόμη και κάτι άσχημο που άκουσες, εξέτασε το από το Λόγο του Θεού. Σεμνό, να προσέχουμε τι λέμε, τι σκεφτόμαστε. Δίκαιο, να μην προκαλούμε στους αδελφούς μας προβλήματα, να μην αδικούμε τον Θεό, να μην αδικούμε. Καθαρά οι σκέψεις μας, όπως θέλει ο Κύριος. Προσφυλή, έφημα. Πολλά πράγματα τα οποία λέει ο Θεός, αδελφοί, τα οποία περιλαμβάνουν τη ζωή μας και θέλουν μέσα στη ζωή μας, αδελφοί, να ξεχωρίζουμε από τον κόσμο. Αυτό το εδάφιο, αδερφοί, είναι ένα ωραίο εδάφιο που μας ξεχωρίζει από τον κόσμο. Από τα πολλά που κάνει ο κόσμος. Ο κόσμος όταν κάθεται σε ένα τραπέζι, λέει ακριβώς τα ανάποδα από αυτά. Τι συζητάει? Ότι έχει κακή φήμη, ότι έχει κατηγόρια, ότι έχει αδικία, ότι δεν είναι κάτι καλό για κάποιον, κατηγορίες. Μη γέννητο, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας να πέφτουμε σε αυτές τις παγίδες, γιατί ο διάβολος τις βάζει. Αλλά να μπαίνουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, αδερφοί, και να βλέπουμε από τον Κύριο πού πρέπει και πώς πρέπει και τι πρέπει να λέμε, πότε να λέμε, πότε να μην μιλάμε, πότε να ακούμε, να προσευχόμαστε και να σκεφτόμαστε, αδερφοί, ότι τα αδέρφια μας είναι υπερέχοντα ημών, είναι καλύτεροι από μας, είναι σωσμένοι του Κυρίου, είναι αγαπητά μας αδέρφια, ευχαριστούμε τον Θεό και είναι δώρο από το Θεό. Ο αδερφός σου, η αδερφή σου που είναι δίπλα σου είναι δώρο από το Θεό. Ευγνωμοσύνη αισθάνομαι, αδερφοί. Πολλές φορές καλούμε
κάποια αδέρφια στο σπίτι και αισθάνομαι τέτοια χαρά που έχουμε κοινωνία μεταλλήλων και αισθάνομαι ότι είναι Τετάρτη, ας πούμε, και λέω από τη Δευτέρα έχουμε να τα πούμε, σας πεθύμησα. Χαίρομαι που σας βλέπω, είναι δώρο αυτό που απολαμβάνουμε, γονατίζουμε, προσευχόμαστε, λέμε τα πράγματα του Θεού και ευχαριστούμε τον Θεό τι έρχεται στη μνήμη μας, αδερφοί, μετά που καθόμαστε, τρώμε, λέμε πράγματα για τον Κύριο και ομολογίες. Αυτά που έχει κάνει ο Θεός στην Εκκλησία, αυτά που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας, αυτά τα οποία έχουμε ζήσει, μια προφητεία που μας είπε ο Κύριος, κάτι το οποίο έκανε ο Θεός, κάτι το οποίο φανέρωσε ο Κύριος σε έναν αδερφό, μια εμπειρία που ακούσαμε και μας γέμισε ελπίδα. Αυτά να συλλογίζεστε, ταύτα να συλλογίζεστε, γιατί η ειρήνη του Θεού δεν θα φεύγει από πάνω σας, η χάρη του Θεού δεν θα φεύγει από πάνω σου. Ο Κύριος θα σε βοηθάει και να υπηρετείς και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Και αυτά που μάθαμε και λέει λίγο πιο πάνω αδερφοί, να τα παραδώσουμε. Ό,τι μάθαμε από το Λόγο του Θεού είναι το ναι και το αμήν ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει κάτι έξτρα να μάθουμε, κάτι καινούριο να μάθουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα όρια τα οποία έχει βάλει ο Θεός. Και οι αποκαλύψεις του Λόγου του Θεού, αδερφοί, είναι πολύτιμες για εμάς. Μας εμβαθύνει ο Θεός, περαιτέρω, όσο μελετάμε και έχουμε να μάθουμε, αδερφοί, πόσα πράγματα ακόμη. Έχουμε να μάθουμε γιατί είμαστε μαθητές του Κυρίου. Δεν κατέχουμε όλη τη γνώση του Λόγου του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως μας αποκαλύπτει πιο μέσα το Λόγο του Θεού, που δεν το έχω καταλάβει το εδάφιο, το έχω ξαναδιαβάσει, αλλά σήμερα το έζησα. Έγινε στη ζωή μου πράξη. Το εκτέλεσα γιατί μου έδωσε ο Θεός χάρη και το εκτέλεσα στη ζωή μου. Και να ευχαριστήσεις τον Κύριο γιατί εκτέλεσε ένα εδάφιο του Θεού και να πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ, ανάξιος ήμουνα. Και ο Κύριος, αδερφοί, αυτά θέλει να τα δίνουμε σε όλους τους ανθρώπους. Να μιλάμε για τον Χριστό, να μιλάμε για τον Κύριο, να μιλάμε ότι ο Κύριος έρχεται. Όταν μιλάς για τον Χριστό στο περιβάλλον σου, γεμίζει χαρά το πρόσωπο και η ειρήνη αυτού που διψάει να ακούσει για τον Κύριο. Όταν μιλάς για τον Χριστό, ο Κύριος θα σου δίνει χάρη. Γιατί δεν μιλάς για σένα, μιλάς για Αυτόν. Και δεν μιλάς για αυτά που έκανες, αλλά για αυτά που Αυτός έκανε. Και δεν λες αυτά τα οποία μόνο έχει κάνει, αλλά και αυτά που έχει υποσχεθεί ότι θα σου κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί, αυτά που θα κάνει ο Θεός στη ζωή μας, θα είναι τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ό,τι χρειαζόμαστε, ό,τι πρέπει για την ψυχή μας, ό,τι πρέπει για το περπάτημά μας, ό,τι πρέπει για το έργο του Θεού, στον Κύριο να είμαστε έτοιμοι να το εκτελέσουμε και ο Κύριος να μας οδηγεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει πιο κάτω, λίγο να προχωρήσω. Εξεύρω, λέει, να ταπεινώνομαι, εξεύρω να περισσεύομαι. Ξέρει ο αδερφός μας και λέει: Παντή τόπο και κατά πάντα είμαι διδαγμένος και να χορτάζομαι και να πεινώ και να περισσεύομαι και να υστερώμαι. Αυτό, αδερφοί, είναι μάθημα Πνεύματος Αγίου, αδερφοί. Γιατί ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, έχει αυτά που θέλει, αυτά που διεκδικεί, αυτά τα οποία έχει συνηθίσει, αυτά τα οποία πιστεύει, αυτά τα οποία έχει μέσα μάθει στη ζωή του. Όμως ο Θεός, αδερφοί, μας περνάει από διάφορες καταστάσεις και περιπτώσεις, τις οποίες ο Θεός μας κάνει δόκιμους, μας βγάζει δόκιμους, μας αλλάζει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μακάρι, αδερφοί, σήμερα που είναι Φεβρουάριος του 24, να μας βρει και ο Θεός δόκιμους σε σχέση με αυτά που περάσαμε στο παρελθόν. Να μην ξαναπεράσουμε πάλι τα ίδια, να μην ξαναζήσουμε πάλι πράγματα τα οποία ο Θεός πρέπει να μας τα μάθει πάλι να τα περάσουμε. Και μαθαίνουμε, αδερφοί, να ζούμε έτσι όπως ο Θεός έχει ορίσει για εμάς. Έτσι όπως έχει ετοιμάσει ο Θεός για εμάς. Και καιρός εν πάντη πράγματι στη ζωή μας. Θα έρθει καιρός της χαράς, θα έρθει καιρός της λύπης, θα έρθει καιρός δοκιμασίας. Θα έρθει καιρός που ο Θεός θα δώσει απάντηση. Καιρός εν πάντη πράγματι. Αδερφοί, το μόνο που καθυστερεί τον Κύριο να ενεργήσει πολλές φορές, αδερφοί, εκτός από την εκπαίδευση του Θεού, τη δοκιμασία του Θεού, είναι η καρδιά μας, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας τη φανερώνει, μας τη δείχνει μέσα από το λόγο του, μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Και όταν σου φανερώνει ο Θεός την καρδιά σου, μην πεις δεν είναι αυτή. Γιατί υπάρχουν μέσα στην καρδιά σου και στην καρδιά μου πράγματα τα οποία δεν τα ξέρω. Τα βάθη της καρδιάς σου τα ξέρει ο Κύριος. Και όταν ο Θεός έχει να σου φανερώσει κάτι, θα σε γεμίσει ειρήνη ο Θεός, γιατί ξέρεις ότι είναι Λόγος Θεού. Αν ακούς κάτι και ταράζεσαι, δεν είναι από το Θεό, αφού προσεύχεσαι. Αλλά όταν προσεύχεσαι και ψάχνεις να βρεις, Κύριε, την καρδιά μου, άλλαξε τη, διόρθωσε τη, και ήρθαμε και γι' αυτό σήμερα, να ακούσουμε για την καρδιά μας.
Τι φιλοξενεί η καρδιά μου, Κύριε? Το Πνεύμα Σου το Άγιο να μου φανερώσει. Το Πνεύμα Σου το Άγιο να μου δείξει. Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, θα έρθει στη ζωή σου και θα σου φανερώσει τα πάντα, τα μέλλοντα, τα παρόντα, τα βάθη της καρδιάς σου, καταστάσεις που δεν γνωρίζεις, καταστάσεις τις οποίες δεν έχεις εξηγήσει, πράγματα τα οποία περιμένεις να απαντήσει ο Κύριος. Το Πνεύμα το Άγιο και ο Κύριος θα έρθει να σου μιλήσει, να σε κατευθύνει, να σε ελευθερώσει, να σου δώσει λόγους ζωής αιωνίου στα χείλη σου, για να μπορείς να ζεις με αυτούς τους λόγους και να παίρνεις παρηγοριά ότι ο Κύριος είναι μαζί σου και ενδυναμώνεσαι από τα λόγια του Θεού στα χείλη σου που είναι δια Πνεύματος Αγίου και μέσα από το Λόγο του Θεού. Και όταν ο Κύριος σου δίνει λόγια στα χείλη σου, ο Κύριος σου δίνει και οδηγία και κατεύθυνση. Υπάκουσες την κατεύθυνση του Θεού. Υπάκουσες τα λόγια του Θεού. Υπάκουσες το φρόνημα του Κυρίου μας. Στο θέλημά Του που είναι γεγραμμένο μέσα στο Λόγο Του. Προχώρα σε αυτό το οποίο ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα και σου έχει δώσει, γιατί στο εμπιστεύεται ο Θεός. Εμπιστεύεται ο Θεός μέσα στη ζωή μας πράγματα και καταστάσεις οι οποίες είναι για εμάς, αδερφοί. Δεν έρχεται ο Θεός να μας δώσει βάρος αλλουνού σχέδια, αλλουνού ανθρώπου καταστάσεις. Φέρνει σε εμάς, αδερφοί, στο δρόμο το δικό μας, στο σχέδιο του Θεού για εμάς, έρχεται και φέρνει ό,τι χρειάζεται και επιτρέπει ο Θεός μέσα στη ζωή μας για να περπατήσουμε στο στενό και τεθλιμένο, στην τεθλιμένη οδό, ώστε η καρδιά μας να μην ξεφύγει, να μην βγει παρά έξω, να μην σκεφτεί άλλα πράγματα. Πρέπει να είμαι ταπεινός. Ο Θεός θα επιτρέψει καιρό ταπείνωσης. Βλέπει ότι ο Θεός μπορώ να κρατήσω ένα βάρος το οποίο μπορεί να μου δώσει ο Κύριος και να με χρησιμοποιήσει, ίσως θα σου δώσει ο Θεός καιρούς αναψυχής. Θα σε βοηθήσει ο Κύριος. Και ξέρει ο Θεός να κάνει ό,τι κάνει στον καιρό το δικό Του. Στον καιρό που πρέπει. Στον καιρό που είναι προσδιορισμένος από τον Κύριο. Στον καιρό ο οποίος έχει διατάξει το Πνεύμα το Άγιο για τη ζωή μας. Η ζωή μας, αδελφοί, είναι μια αρχή και ένα τέλος. Με όλη αυτή την πορεία την οποία περπατάμε στη ζωή μας, ο Κύριος έχει την απόλυτη εξουσία. Του τη δίνουμε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να Του τη δώσουμε, αδελφοί. Να δώσουμε στον Κύριο το τιμόνι της ζωής μας. Να δώσουμε στον Κύριο την εξουσία, Εκείνος να ανοίγει και κανένας να μην κλείνει. Εκείνος να κλείνει και κανένας να μην μπορεί να ανοίξει. Το καιρό το δικό Του, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όλα αυτά συντελούν στη σωτηρία μας. Τα πάντα δύναμε, δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Αδελφοί, αν δεν είχαμε τον Χριστό στη ζωή μας, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Και όπως είπαμε και πριν, αποδεδειγμένα τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε ούτε να σκεφτούμε σωστά, ούτε να αποφασίσουμε σωστά, ούτε να προχωρήσουμε όπως θέλει ο Κύριος, αν μόνοι μας κάνουμε ενέργειες, αν μόνοι μας προχωράμε. Αλλά όταν περιμένουμε τον Κύριο, εμπιστευόμαστε Αυτόν, Τον παρακαλούμε, Του λέμε την αδυναμία μας, ο Κύριος θα σε ενδυναμώνει και θα σου δίνει πάντοτε να καταφέρνεις και να θριαμβεύεις, διότι ο Κύριος σου δίνει τη δύναμη να μπορείς τα πάντα με τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να θριαμβεύεις μαζί με τον Χριστό. Και αδελφοί, ο Κύριος, αδελφοί, στη ζωή μας έχει ένα ωραίο έργο, έχει ένα τέλειο έργο και δεν λησμονεί ο Κύριος. Ό,τι σου έχει υποσχεθεί ο Θεός, ό,τι σου έχει υποσχεθεί το Πνεύμα το Άγιο, θα γίνει εξάπαντος. Γιατί είναι αλήθεια. Δεν γίνεται ο Θεός να πει κάτι και να μην είναι αλήθεια. Δεν γίνεται να ψευτείς τον εαυτό Του. Δεν γίνεται ο Κύριος αυτό που σου υπόσχεται να μην συμβεί. Θα συμβεί γιατί περιμένεις με υπομονή σε Αυτόν. Αν δεν περιμένω με υπομονή και αν δεν περιμένω τον Χριστό, θα αυταενεργήσω. Θα αρχίζω μόνος μου να κάνω πράγματα. Θα αρχίζω μόνος μου να εκτελώ. Όμως, αδελφοί, θα έρθει σε αποτυχία αυτό. Θα έρθει σε δυσκολία αυτό. Όταν όμως βλέπεις να γίνονται στη ζωή σου πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα κάνεις και τα κάνει ο Κύριος, είναι ο Χριστός πίσω από αυτό. Είναι ο Κύριος που ενεργεί. Γιατί τι λέει? Τα πάντα, λέει, δύναμη δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ευχαριστώ τον Θεό, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είμαστε αδύνατοι. Γιατί δίνουμε την ευκαιρία στον Χριστό να είναι εν το μέσο ημών. Να Τον προσκαλέσουμε και
και να πούμε, Κύριε, έλα να ενδυναμώσεις την δύναμή μας την πνευματική. Έλα να μας αυξήσεις την πίστη μας, Κύριε. Γιατί ολιγοπιστούμε. Έλα να μας ενδυναμώσεις την πίστη. Βοήθη μας στην απιστία μας, σε αυτό το οποίο δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Και έχουμε και, αδερφοί, πάρα πολύ σημαντικό, πνευματικούς στόχους στη ζωή μας. Πάντοτε έχουμε πνευματικούς στόχους. Δεν είναι μόνο τα αιτήματα μέσα στη ζωή μας. Πρωτίστως, αδερφοί, είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι ο Κύριος πάνω απ' όλα μέσα στη ζωή μας, είναι η αιώνια ζωή μαζί Του. Και μέσα σε αυτό το δρόμο, αδερφοί, πρέπει να βάλουμε στόχους πνευματικούς. Πού? Μέσα από το Λόγο του Θεού. Όχι στόχους να γίνουμε οι καλύτεροι, στόχους να μας δοξάζουν οι άνθρωποι, στόχους που να είναι επικίνδυνοι για να υπερηφανευτούμε. Ό,τι επιτρέψεις, Κύριε, να εργαστώ, βάλ' το μέσα στην καρδιά μου, δώσε μου όρεξη για να τρέξω γι' αυτό, δώσε μου, Κύριε, τη δύναμη και την κατεύθυνση και σε παρακαλώ στήσε με στο χωράφι που δες εσύ. Βάλε με εκεί, στα οροθέσια που δες εσύ και σε αυτό το μέρος, Κύριε, δώσε μου επιμέλεια τώρα να εργάζομαι το έργο σου. Μέσα από αυτό το έργο, ο Κύριος θα σου φανερώνει στόχους πνευματικούς. Θα αρχίσει να σου φανερώνει ο Θεός τι πρέπει να κάνεις για να αναβαθμιστείς, να αναβαθμίσεις τη σχέση σου με Αυτόν. Και αδερφοί, αν έχετε προσέξει, στον καιρό της χρείας μας και στον καιρό της δυσκολίας μας, θέλουμε να είμαστε ένα με τον Χριστό. Και αυτό θέλουμε και εμείς για τη ζωή μας. Να είμαστε ένα με τον Χριστό. Και ξέρετε πώς είναι να είναι ένα με τον Χριστό ένας άνθρωπος. Έχει αποκάλυψη από τον Κύριο. Του μιλάει ο Θεός εκεί που δεν το περιμένει. Εκεί που δεν ξέρεις τι να κάνεις, έρχεται φανέρωση Θεού. Εκεί που δεν ξέρεις τι να κάνεις, ψάχνεις να σου μιλήσει ο Θεός. Και αυτό, αδερφοί, ποτέ να μην φύγει από την καρδιά μας. Γιατί όταν θα έρθει ο καιρός της ευρυχωρίας, μιας απάντησης από τον Κύριο, μιας ευλογίας από τον Θεό, που είναι η χάρη του Θεού, τότε ξεχνάμε τον Θεό, λέμε, εντάξει είμαι. Όμως, αδερφοί, η αδυναμία είναι πάλι δίπλα. Η πτώση πάντα υπάρχει, ο κίνδυνος να πέσουμε, αδερφοί, γιατί βρίσκεται η ψυχή μας σε κίνδυνο. Πάντοτε και όλο το θέλημα του Θεού αν κάνουμε, πάλι χρεώστες είμαστε. Πάλι δεν ξέρουμε, πάλι πρέπει να προσπαθήσουμε. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει η πνευματική μας στόχη να είναι πάντοτε, αδερφοί, προοφθαλμών. Να είμαστε άγιοι, να καθαρίζουμε την οδό μας. Να είμαστε όπως μας θέλει ο Κύριος. Να ξεσκονίζουμε από το ημάτιό μας τις λαδιές μας και τις μουτζούρες μας και ό,τι χρειάζεται για να είναι το ημάτιό μας λευκό και έτοιμο για τον Κύριο με το αίμα του Ιησού μας Χριστού. Να ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας και να αγιάζουμε τον εαυτό μας και εμείς μόνοι μας από τον κόσμο, από τις επιθυμίες μας, από τα θέλω μας και από αυτά τα οποία νομίζουμε ότι είναι σωστά για εμάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και φυσικά να προσπαθούμε, αδερφοί, να εξητάμε τη φωνή του Θεού και ο Θεός, αδερφοί, μας υπόσχεται κάτι, θα εκπληρώσει πάσα χρεία σας κατά τον πλούτο αυτού, του δικού του πλούτου, εν δόξη δια Ιησού Χριστού. Θα δοξαστεί ο Κύριος, αδερφοί. Θα δοξαστεί ο Ιησούς Χριστός. Θα αναπληρώσει ο Κύριος όλες σου τις ανάγκες. Ό,τι σου λείπει. Αλλά δεν θα τις αναπληρώσει ούτε με βάση τις δικές μου γνώμες, ούτε με βάση το δικό μου σχέδιο, αλλά θα μου καλύψει ανάγκες τις οποίες νόμιζα ότι δεν τις είχα, και όμως ο Θεός μου τις κάλυψε προτού τις ζητήσω στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα σου καλύψει ο Κύριος κάθε ανάγκη η οποία είναι για την ευλογία σου, τη σωτηρία σου και για την ετοιμασία σου για τον ουρανό. Και αυτά που δεν ζήτησες, ο Κύριος θα τα προσθέτει. Θα ζητάμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα υπόλοιπα ο Θεός θα μας τα προσθέτει, που είναι όλες μας οι ανάγκες κατά τον πλούτο αυτού, γιατί ο Κύριος είναι πλούσιος, αδερφοί. Δοξάζουμε το όνομα αυτού, γιατί είναι πλούσιος ο Κύριος, ο Ιησούς μας Χριστός, ο Θεός μας. Είναι πλούσιος. Δεν υπάρχει στέρησης στον άνθρωπο ο οποίος ζητάει από το Θεό κάτι. Στέρησης νιώθω εγώ μέσα μου όταν θέλω κάτι από το Θεό και δεν είναι από το Θεό. Όταν όμως έρχεται από το Θεό, κατεβαίνω από τον ουρανό των φώτων, το δόρημα, το τέλειον από το Θεό και ήταν κάτι που δεν μπορούσα να κάνω, τότε αυτό είναι η ζωή μου χωρίς στέρηση. Μέσα από τον πλούτο του που είναι ο Κύριος πλούσιος και θα δοξάζουμε τον Ιησού μας Χριστό. Η ειρήνη του Θεού, αδερφοί, η χάρη του Κυρίου μας, η μόνη Ιησού Χριστού, το λέμε όταν τελειώνει η Εκκλησία. Αλλά είναι πάντοτε στη ζωή μας, αδερφοί.
Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είμαι τα πάντων ημών. Η ειρήνη του Θεού, η αγάπη του Θεού Πατρός, πάντοτε να μας συντροφεύουν, αδελφοί. Όταν φεύγουμε από το σπίτι μας, όταν πηγαίνουμε στη δουλειά μας, όταν προσευχόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, να μας φυλάει ο Θεός, να δοξάζεται το όνομά Του και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί παραμένουμε μαθητές Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο και θα μαθαίνουμε και θα μαθαίνουμε μέχρι να έρθει να μας παραλάβει. Αμήν. Αλληλούια.